Τώρα για την πρεμιέρα της εκπομπής, κάνω μποτοξάκι έκανες. Ναι. Κάνω, ξέρεις τι, κάνω εδώ στο μεσόφριο. Και λίγο στο μέτωπο. Επειδή είμαι λίγο σκληρή και είμαι σε μία ένταση, δεν είναι, να μην βγαίνει. Έχεις αλλάξει κάτι για την εκπομπή σου φέτος? Καταρχάς έχουμε κάποιες αλλαγές στο πάνελ. Ο Μιλιόγλου, σταθερή αξία. Ο Γκαντέμις που τον κάναμε γουρλί. Ο Τάτσης Κοσμάρα και την Ελένια Ουίλιαμς, τη μικρή Ουγγαρέζα. Εγώ είχα ακούσει ότι στην εκπομπή σου θα ήταν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τι έχει γίνει με αυτό? Εσύ θα μου πεις που κάνεις τηλεοπτικό ρεπορτάζ και βγάζεις αποκλειστικά κάθε μέρα. Κοίτα, η Ευρυδίκη από όσο γνωρίζω έκανε κάποιες κουβέντες με στελέχη του καναλιού, αλλά δεν προχώρησε. Τι είπε δηλαδή, δεν θέλω να συνεργαστώ με τη Σάσα? Στα μεγάλα γραφεία να ακούω τι λένε. Θα σε ενοχλήσει αν δεις την Ευρυδίκη απέναντι στην Αταλία Γερμανού? Όχι, ποιο λόγο, τι είναι, είναι αποκτημά μου η Ευρυδίκη? Δεν το λέω γι' αυτό, αλλά μήπως είναι, ρε παιδί μου, έτσι χτύπημα κάτω από τη ζώνη της Ναταλίας να σου πάρει αυτήν που και καλά ήταν να έρθει σε σένα? Μα δεν ήταν να έρθει σε μένα σίγουρα. Έκανε κάποιες συζητήσεις. Κανείς δεν ήταν δεδομένος σε αυτή τη ζωή, όπως ξέρεις. Σάσα, φέτος σε τρομάζει ο ανταγωνισμός. Έχουμε μία προσθήκη σημαντική, με εμπειρία. Ναταλία Γερμανού. Ναι. Μ' αρέσει ο ανταγωνισμός. Μ' αρέσουν γενικά τα δύσκολα. Το να παίζεις μπάλα μόνος σου θα κερδίσεις. Έτσι δεν είναι? Και η Ναταλία τώρα είναι μια γυναίκα η οποία είναι statement. Και μάλιστα θα σου πω ότι η Ναταλία ήταν από τα πολύ λίγα άτομα, που χωρίς να είμαστε φίλες μου, στείλε μήνυμα πέρυσι στην πρεμιέρα. Στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα ευχηθείς καλή επιτυχία που κάνει πρεμιέρα με το My Style Rocks? Δεν είμαστε φίλες. Δηλαδή, εγώ δεν έχω μία λίστα ονομάτων και στέλνω μηνύματα και δεν μου αρέσουν και τα τυπικά μηνύματα. Αν τη συναντήσω, θα το πω στο κανάλι, εννοείται. Θα έρθει καλεσμένη στο Όλαλα η Κωνσταντίνα? Δεν ξέρω. Μπορώ να πάω και εγώ να τη συναντήσω. Γιατί εμένα μου αρέσει να βγαίνω, όπως ξέρεις, έξω. Και είναι το αγαπημένο μου project. Ήθελα αυτό να το παρουσιάζω. Επειδή έχω λίγο κόλλημα με τα ρούχα, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Εκείνο το περιβόητο δείπνο με την Κωνσταντίνα έγινε ποτέ? Δεν έγινε. Δεν το ξέρεις εσύ? Θα το έχεις βγάλει παράρτημα. Μα και εσύ το κορίτσι, θέλει να το βγάλεις έξω, να το πας θάλασσα. Γιατί δεν το πας? Θάλασσα. Εντάξει, καμία ταβέρνα στη Μάνδρα. Ήταν πιο όμορφο νομίζω. Ταβέρνες τώρα είναι πολύ της μόδας και τα πανηγύρια. Την Τζόρτζια την πήραμε. Η Τζόρτζια και προς τιμήν της με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Σάσο μου, έχω μια πρόταση από, από τα παιδιά, το Σταρ Κούκου, και της είπα: θα κάνεις αυτό που εσύ θέλεις. Ποιο είναι το πιο ρομαντικό που έχει κάνει ένας άντρας για σένα? Ήμουν στο Σύνταγμα. Ήτανε, θυμάμαι, Αύγουστος. Ναι. Είχα πάει πουθενά, ήμουν μόνη μου και μου λέει: έλα, πού είσαι? Α, του λέω: είμαι στο Σύνταγμα. Και μου λέει: τι ώρα είναι?